Τα πρώτα κρούσματα με τις κρατήσεις άρχισαν χτες. Ήδη το Ταμείο Αλλαγής μειωμένο κατά 5,2. Δηλαδή ο καθένας λίγο πολύ λιγότερο από 10-11 ευρώ δεν έχει κρατήσεις. Και επίκειται κι άλλες. Οι συνταξιούχοι φωνάζουν, διαμαρτύρονται άτομα και πρέπει να διαμαρτύρονται. Αλλά και αυτοί που κυβερνάνε να υπολογίζουν και λίγο τους συνταξιούχους. Δυστυχώς δεν μας υπολογίζουν. Κάποτε χρειαζόμαστε κι εμείς. Προσφέραμε υπηρεσίες στο δημόσιο και δεν είμαστε εμείς, δεν θα λειτουργούσε κρατική μηχανή. Αυτοί δυστυχώς δεν μας υπολογίζουν τώρα. Ό,τι για να κάνουμε. Τρέχουμε. Τώρα έχουμε κλείσει ραντεβού με τον κύριο Σταϊκούρα, η Ομοσπονδία, γιατί είμαι εκεί μέρος της Ομοσπονδίας. Να δούμε τι θα μας πει. Διεκδικούμε, δεν σταματάμε και θα αγωνιζόμαστε μέχρι τις τελευταίες δανείδες του αίματός μας. Πόσο έχει πέσει, πόσο έχει κοπεί ο μισθός σε ένα συνταξιούχο? Ας πάω λίγο στο οποιοδήποτε. Από τον Νοέμβριο του 2012 μέχρι τώρα, ήδη έχουμε ζημιά 400 περίπου ευρώ, δηλαδή περίπου 30%. Όταν το 1450 φτάνει 1150, καταλαβαίνεις, 400 ευρώ. Είναι μεγάλη ζημιά. Και από τα ταμεία κάθεται και οριζόντιες κρατήσεις. Ναι. Σήμερα 5, αύριο 3, αύριο 10, εδώ 5,2 και δεν σταματήσει δηλαδή, εκεί. Πιστεύετε ότι τον άλλο μήνα και τον Αύγουστο θα σκόψουνε? Μπορεί τον Αύγουστο να μην κόψουν, τον Σεπτέμβριο, από τον Οκτώβριο και ύστερα πολύ φοβούμαι. Γιατί ήδη ικανοποίησαν τους έστολους και νομίζω ότι τους έστολους θα τους πληρώσουμε εμείς. Και εμείς έχουμε διαμαρτυρηθεί και έχουμε κάνει και εμείς προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας, οι συνταξιούχοι γενικά του Δημοσίου. Όμως δεν πήραμε καμία ικανοποίηση. Γιατί έστολοι? Μυρίζονται εκλογές και δεν μας το λένε. Το σήμερα πού δικαιολογείται το οι περικοπές που πήγαν σήμερα να πληρωθείτε τη σύνταξη προχθές και δεν πήγατε? Δικαιολογείται στην απόφαση που πήραν ότι θα κόψουν το Ταμείο Αλλαγής 5,2. Αυτό είναι για το μήνα αυτό? Εκεί συνέχεια θα είναι. Το Ιούλιο μήνα, δηλαδή το... Τον Αύγουστο που θα πληρωθούμε για το... Για το τέλος Ιουλίου που θα πληρωθούμε για τον Αύγουστο, κρατήσει αυτά στα μέλλον. Και φοβούμε ότι το 5-2 μπορεί να γίνει 10-15 μεθαύριο. Και το ίδιο κινδυνεύει και το με το Οικονομείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Το ίδιο γίνει, γιατί έχουμε το ίδιο κίνδυνο. Τώρα βγάζει και ένα νόμο να βγουν και νωρίτερα σύνταξη, να βγουν και πολλές γυναίκες που έχουν παιδιά και τέτοια. Αυτό είναι ευνοϊκό για τις γυναίκες που έχουν λόγους να παραιτηθούν γρηγορότερα. Αυτό ήταν και παλαιότερα. Δεν είναι δικό τους. Μην νομίζετε ότι είναι δικό του νόμο. Παλαιότερο νόμο ο οποίο δεν είχε εφαρμοστεί. Τώρα πιέζονται και θα πρέπει να τον εφαρμόσουμε. Και η Ομοσπονδία μιλάει. Και η Ελλάδα έχει 30% σε συνταξιούχους. Βεβαίως. Περίπου. Αυτό δεν είναι καλό. Οπωσδήποτε δεν είναι καλό. Θα τους αφήσει να δουλέψουν περισσότερο, αλλά κατά ανάγκη θα φύγουν. Φοβούνται. Ξέρετε πόσοι με ρωτάνε να μείνουν ή θα φύγουν. Εγώ τους συνιστώ να μείνουν, να εξαντλήσουν, αλλά σκέπτονται κι αυτοί ότι το εφάπαξ δεν έχει γίνει τώρα. Μειωμένο κατά πολύ. Υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου Κρατείας που περιμένουν να βγει ό,τι δικαιώνει. Να πάρουν αυτά τα αναδρομικά τα προηγούμενα που τους έχει κρατήσει. Θα τα δώσουνε. Στο γραφείο της Κορίνθου έρχονται πολλά άτομα με παράπονα και για. Πάρα πολλά. Προχτές είχαμε εκλογές. Και... Εκλογές τοπικό. Τοπικό. Εκλέχθηκα και πάλι πάει πρόεδρος με την ίδια περίπου σύνδεση, αλλά δυστυχώς προσέλευση της αρχιερεσίας δεν είχαμε. Παραλίγο να μην έχουμε και την απαρτία. Ήταν εγγεγραμμένη η ταμιακή συντάξη 92, προσθέθηκαν για 13.105, ήρθαν 55, είχαμε την απαρτία και κάναμε τις εκλογές μας. Αλλιώς κινδυνεύαμε. Έχει δυσαρεστηθεί ο κόσμος. Κάθε μέρα παίρνουν μηνύματα, πολλά και διάφορα. Να πάμε στα φάρμακα, τι ήταν αυτό που έκανε, 2,5 εκατομμύρια λέει μετά το ράβο, θα δούμε τι θα κάνει. Αυτό είναι σβάρος μας. Περισσότερες κρατήσεις θα γίνουν σε εμάς για να ικανοποιούνται αυτοί. Ευχαριστούμε πολύ. Κόλλιας Αθανάσιος. Κόλλιας Αθανάσιος, πρόεδρος του Συνόδου Πολιτικών Συνταξιούχων Νομού Κορυδίας.